Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Άλλη μια εκπομπή ανεμολογίου ξεκινάει. Δευτέρα σήμερα, 3 Νοεμβρίου. Εκτάκτο σήμερα η εκπομπή μας. Καλώς ορίζω τον Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλώς σας βρήκα. Εκτάκτο σήμερα η εκπομπή κυρίες και κύριοι. Διότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Από μικρόφωνο πώς πάμε, καλά ακούμαστε έτσι. Ας τα ανοίξω λίγο ακόμα για να... Για μιλά. Ναι, μ' ακούς. Ναι, μια χαρά σ' ακούω, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πολιτική επικαιρότητα σήμερα, Κυπριακή ΑΟΣ και το θέμα της Αμφιπόλεως. Είχαμε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο σήμερα. Πώς την είδες? Εντάξει, δεν οδήγησε πουθενά. Ο καθένας λέει τα δικά του. Ο Σαμαράς ισχυρίζεται ότι έχει 180 βουλευτές. Ο άλλος ισχυρίζεται ότι δεν τους έχει, δεν υπάρχει καμία συνένεση και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ούτε στα βασικά, δηλαδή ούτε εξωτερική πολιτική, που είναι πολύ σημαντική αυτή την εποχή, παρά τις παρενέσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αν εξαιρέσουμε το θέμα της προεδρικής εκλογής, δεν βλέπω από κανέναν ένα σχέδιο ανάπτυξης, μια συζήτηση για ανάπτυξη, μια minimum συμφωνία. Βλέπω μια τεράστια κόντρα. Δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό. Έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε από τώρα για την προεδρική εκλογή. Είμαστε σε μόνιμη προεκλογική περίοδο. Ναι. Και αυτό δεν κάνει καλό στη χώρα. Καλό θα ήταν αυτό να αρχίσουν να τα συζητάνε μετά τις γιορτές. Το Φεβρουάριο που θα γίνει προεδρική εκλογή. Όπως και το θέμα του χρέους θα συζητηθεί από το Φεβρουάριο και μετά. Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται οι δανειστές περιμένουν πρώτα να εκλεγεί πρόεδρος, να δουν ποια θα είναι η πολιτική κατάσταση και μετά να λύσουν το πρόβλημα. Και βέβαια αυτά οφείλονται στις δηλώσεις του Τσίπρα που λέει εγώ μπορεί μετά τις εκλογές άμα βγω όλα αυτά που έχει υπογράψει προηγούμενος να μην τα λάβω υπόψη. Άρα οι δανειστές έχουν μια ανησυχία, μια ανασφάλεια. Απ' την άλλη βλέπω ότι έχει αναγνωρίσει τα stress test των τραπεζών. Ναι, μετά αφού του πήγε στο Σουρνάρα και του είπε... Κάτσε καλά, μην έχουμε άλλα. Ναι, του εξήγησε πώς είναι πραγματικά η κατάσταση. Κοίτα, τα stress test ήταν καλά. Μάλιστα μία από τις τράπεζες είναι μέσα στις 20 καλύτερες της Ευρώπης, γιατί ήταν πολύ αυστηρά τεστ. Εγώ σου λέω ότι αν περάσουν οι γερμανικές τράπεζες αυτά τα τεστ που βάλανε στις ελληνικές, δεν θα τα περάσουν όλες. Λες, ε? Ναι, είναι πολύ αυστηρά. Νομίζω ότι τώρα που τακτοποιήθηκε το τραπεζικό σύστημα, μόλις γίνει και η ρύθμιση για τα επιχειρηματικά και τα στεγαστικά... Αυτό θέλω να το συζητήσουμε λιγάκι. Είδαμε από τον κύριο Δένδια σήμερα στη Βουλή έτσι μια... παρουσίαση του σχεδίου. Ναι, ναι. Σαν υπουργός Αμήνης παρουσίασε το νομοσχέδιο. Το είχε ετοιμάσει, εντάξει. Ναι, γι' αυτό, επειδή σε έλεγε, ναι, εντάξει. ναι, εντάξει, είναι ένα σχέδιο το οποίο ναι μεν θα ελαφρύνει τους επιχειρηματίες. Τι χαρακτηριστικά έχει, πες μας λίγο για το... Λοιπόν, ένα κούρεμα μέχρι 50% και μάλιστα ο κύριος Δένδιας ισχυρίζεται ότι δεν θα είναι μόνο από τις προσαυξήσεις, αλλά θα είναι και από το κεφάλαιο, που είναι πολύ σημαντικό. Το κακό είναι ότι οι τράπεζες κάπως θα πρέπει να καλύψουν αυτή τη χασούρα, γιατί ουσιαστικά χαρίζουν λεφτά. Εντάξει, ίσως οι προσαυξήσεις ήταν λίγο αυστηρές, εντάξει, και σε αυτές πρέπει να... σε αυτές πρέπει να γίνει ένα κούρεμα, εννοείται, στις προσαυξήσεις. Αλλά από το κεφάλαιο τώρα, πώς θα το κάνει αυτό η τράπεζα? Πιστεύω ότι θα είναι για εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή για κάποιες εταιρείες που φαίνεται ότι θα αναπτυχθούν και θα αποδώσουν τα διπλά και τα τρίδιπλα, δηλαδή από αυτά που αποδίδουν αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό άλλωστε αν πρόσεξες μέσα στο νομοσχέδιο λέει για βιώσιμες επιχειρήσεις. Αν ο άλλος είναι έτοιμος να... βαρέσει η πτώχευση. Άρα πρέπει να έχουν έτοιμη τουλάχιστον μια οικονομικοτεχνική ένα μελέτη. Ένα επιχειρηματικό κάτι. Σχέδιο, ναι, το οποίο ναι. Να λέει ότι μέχρι το τάδε έτος εγώ θα είμαι κερδοφόρος και θα σας επιστρέψω τα λεφτά σας. Είναι γύρω στα 27 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια. Πού βρισκόμαστε? Ναι, κάπου εκεί είχα διαβάσει.
Τα 27 είναι για τις επιχειρήσεις, για τα στεγαστικά. Νομίζω για τα στεγαστικά πρέπει να είναι. Για τα στεγαστικά πρέπει να είναι, ναι, 27. Ναι. Ναι, η ρύθμιση για τα στεγαστικά θα γίνει μετά τη ρύθμιση για τα επιχειρηματικά. Πρώτα θα περάσει από τη Βουλή τα επιχειρηματικά, που είναι και το, αυτό που καίγεται τώρα η, ναι, κυβέρνηση, διότι βασικά αυτά θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Γιατί το θέμα είναι να πάρει μπροστά η οικονομία της χώρας. Τώρα για τα στεγαστικά είναι για να πάρει μπροστά η αγορά ακινήτων. Άλλη η αγορά ακινήτων, να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά και να αρχίζουν να ξοδεύουν λεφτά και σε άλλα πράγματα. Ο Κουβέλης άκουσε τι είπε σήμερα. Όχι, για πες μου. Να κάνουμε μια συνάντηση για να βρούμε ένα μίνιμουμ πολιτικής συνεννόησης. Καλά τα λέει. Ασχέτως του τι έχει κάνει μέχρι στιγμής, μήπως αυτό έχει δίκιο. Εντάξει, άρχισε σαν συνεννόηση όταν ήταν στην κυβέρνηση, μετά άλλαξε γνώμη. Τώρα βλέπει ότι δεν θα βγει στη Βουλή. Πρέπει να πει κάτι το, ναι, ωφέλιμο. Ναι, και λέει και κάτι ωφέλιμο τώρα. Εντάξει. Κοίτα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια μίνιμουμ συνεννόηση. Έχουμε αρχίσει τη συζήτηση για την προεδρική εκλογή από τώρα και με ονόματα. Το γεγονός ότι η Ευρώπη θέλει να μιλήσουμε για το χρέος μετά το Φεβρουάριο και να γίνουν πρώτα κάποια πράγματα πριν προχωρήσουμε σε αυτό, δεν είναι και ότι καλύτερο. Όχι, βέβαια, καθυστερεί. Ναι, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να τρέχουμε, όχι να πηγαίνουμε με το πάσο. Δηλαδή βλέπω ότι αυτό το εξάμηνο έχει φρενάρει κάπως το κυβερνητικό έργο. Κυβερνητικό έργο εισαγωγικά μέχρι στιγμής. Καταρχήν δεν υπάρχει πρόσωπο που θα το δεχτεί η αριστερά. Δεν θα το δεχτεί γιατί θέλει να συμμετάσχει στην κυβέρνηση. Γιατί τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Κυβέρνηση ένα κόμμα δεν θα κάνει στις επόμενες εκλογές. Θα είναι συγκυβέρνηση με κάποιους. Θα ακολουθεί το μοντέλο. Το γερμανικό. Μπράβο. Θα είναι 2-3 κόμματα, ας πούμε. Τουλάχιστον. Ναι, τουλάχιστον. Αλλά θέλουν να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση. Η κουτάλα είναι μεγάλη και θέλουν να φάνε. Κατάλαβα. Λοιπόν, μιλάει εδώ το άρθρο στο Capital και λέει για τα άτσαλα παιχνίδια με τα στεγαστικά. Ναι, θέλει πολύ προσοχή αυτό το θέμα, γιατί ξέρεις, όταν χαρίζεις λεφτά σε κάποιους, επιβαρύνονται κάποιοι άλλοι. Αυτό δεν χάνεται. Αυτό ξέρεις που ακούσεις άχρια, ξέρεις, τα χαρίζουμε όλα και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι σαν τη φυσική. Η ενέργεια δεν χάνεται, μετατρέπεται. Ναι, υπάρχει δράση, αντίδραση, η ενέργεια μετατρέπεται σε κάτι άλλο. Έτσι. Γι' αυτό, παραδείγματος χάρη, όταν χαρίζεις σε κάποιον που δεν πληρώνει, το επιβαρύνεται αυτός που είναι τακτικός και πληρώνει. Διότι η τράπεζα δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Τα βρει έναν τρόπο. Είδες μια πρόταση που είχε γίνει αρχικά να μην πληρώνουν φόρο οι τράπεζες για κάποια χρόνια στο κράτος και αυτά τα λεφτά να πάνε για την ελάφρυνση των χρεών. Φυσικά μόλις το είδε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, φαγαμάκυρο. Γιατί είναι λίγο, πώς να το πούμε τώρα... Βγαίνει από τους κανόνες της Βασιλείας. Και αυτό, και είναι και λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο πονηρό. Δηλαδή βοηθάμε τις ελληνικές τράπεζες. Αν είναι τότε θα το κάνανε και οι ξένες. Δεν γίνεται όμως αυτό. Στο εξωτερικό αυτά δεν γίνονται. Καταλαβαίνεις. Να. Δεν, θα μπορούσε να υπολογιστεί ως οριζόντιο ποσό κουρέματος ένα από τα τμήματα της ρύθμισης. Όταν εννοείς οριζόντιο ποσό, για τα στεγαστικά. Δηλαδή έχουμε 10 κατηγορίες. Ποια θα ήταν η πιο συμφέρουσα, ας πούμε. Τι εννοείς, δηλαδή, για πες μου. Ας πούμε εδώ πέρα, αναμφίβολα η εξέβρεση λύση για τα στεγαστικά έχει πολλαπλή σημασία για την οικονομία, την επιβίωση των νοικοκυριών, ακόμα και τις εκλογικές ισορροπίες. Εκλογικές ισορροπίες. Η λύση προτείνει ο κύριος Δένδιας ως σκέψη μοιάζει ρεαλιστική για τις περισσότερες περιπτώσεις. Είτε θα υπολογιστεί ένα οριζόντιο ποσό κουρέματος, είτε θα εκτιμηθούν εκ νέου οι αξίες των ακινήτων για όσων τουλάχιστον βρίσκονται σε αδυναμία ή δυσκολία πληρωμής. Κοίτα, οριζόντιο ποσό δηλαδή εδώ εννοεί ότι από όλους θα κόψουμε 30.000. Έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι. Όλοι θα κόψουμε 30.000. Δεν είναι και το δικαιότερο. Γιατί ο άλλος μπορεί να χρωστάει 500 χιλιάρικα, ο άλλος μπορεί να χρωστάει 50 χιλιάρικα. Καλό θα ήταν να είναι κλιμακωτό.
κλιμακωτώ. Όλες οι τράπεζες έχουν φτιάξει ειδικά τμήματα που μελετάνε έναν οφειλέτη ξεχωριστά. Ένα οικονομικό Stratford. Όχι, είναι γιατί κάθε ένας είναι ξεχωριστή περίπτωση. Δεν μπορείς να όλους να τους βάζουμε σε ένα τσουβάλι. Ο άλλος μπορεί να είναι τυπικότατος και πάνω ακριβώς στην κρίση άρχισε να μην πληρώνει. Εδώ φαίνεται ότι ο άνθρωπος τον χτύπησε η κρίση. Μπορείς να τον ψάξεις και όλα στα οικονομικά στοιχεία. Φερεγγιότητα. Γιατί υπάρχουν και πονηροί που τα έχουν μεταφέρει τα οικονομικά τους, τα κινητά και τα ακίνητα στην οικογένειά τους ή σε κάποιο συγγενή και φαίνονται σαν να μην έχουν τίποτα. Αλλά όλα αυτά θέλουν ψάξιμο. Εντάξει. Άλλωστε, αν δεις μέσα στο νομοσχέδιο, λέει ότι όλοι αυτοί που θα ρυθμιστούν τα ποσά θα ελέγχονται σταδιακά κάθε χρόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει η οικονομική τους κατάσταση. Γιατί ο άλλος μπορεί να είχε λεφτά, να τα μετέφερε στο εξωτερικό, να μην φαίνονται πουθενά και ξαφνικά βλέπεις ότι αυτός ενώ δεν πληρώνει, ζει ζωή χαρισάμενη. Κατάλαβες. Είναι να ξεχωρίσεις τον τίμιο οφειλέτη που έχει πραγματικά ανάγκη και θέλει λίγο σπρόξιμο για να πάρει πάλι μπροστά η επιχείρηση και τον άτιμο, εντάξει. Την τελευταία επίσκεψη της Τρόικας, πώς τη βλέπεις? Θα πέσει ξύλο, θα είναι αυστηρή. Γιατί ακούω κάτι συζητήσεις που κάνει η Τρόικα, να έρθουμε και να κάτσουμε πάλι στο Χίλτον και να κοιτάζουμε ένα τον άλλον. Όχι, επειδή είναι η τελευταία τους. Θα είναι καλό ή κακό? Επειδή είναι η τελευταία τους, υποψιάζομαι ότι θα είναι αυστηρότατη. Διακυβεύονται 7,5 δις, έτσι. Ναι, θα είναι αυστηρότατη και θα ζητήσουν πολλά πράγματα. Τώρα, τι έχουν στο μυαλό τους κανονίσει για να υποχωρήσουν? Σίγουρα θα έχουν μια στρατηγική, ξέρεις, θα τους πετάξουμε 1, 2, 3, 10 πράγματα και θα υποχωρήσουμε σε 1, 2, ξέρω εγώ. Κάνα δωράκι στον ορίζοντα. Για τις εκλογές μπορεί να έχει κανένα δώρο. Θα έχουμε κάτι. Μπορεί, αν είναι έξυπνοι. Γιατί μερικοί από αυτούς και είναι εντελώς τεχνοκράτες και κοιτάνε τα πράγματα. Κατάλαβα. Λοιπόν, είδαμε μία πλειάδα επαφών τον Οκτώβριο από το πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τον κύριο Ίσυχο. Ο κύριος Ίσυχος είναι υπεύθυνος διπλωματικών πολιτικών του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε με την κυρία Βαλαβάνη, βουλευτή επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, μία συζήτηση. Βλέπω, ναι. Με την κυρία Δούρου, την Περιφερειάρχη, είχε επίσης μία επαφή. Με τον κύριο Τσίπρα στη Βουλή. Θα δεις πώς θα γίνει η μετάλλαξη σιγά-σιγά. Πέραν της μεταλλάξεως, μήπως βλέπουμε μία Κόσκο να κλείνει το μάτι στο ΣΥΡΙΖΑ? Οι Κινέζοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Καταρχήν έχουν κάνει μια συμφωνία εκατομμυρίων για τον προβλήτα, τον, δεν θυμάμαι, δυτικός προβλήτας είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, δυτικός είναι. Μόνο από εκεί έχει το περιθώριο πλέον. Η κομμάτια της ΓΕΑΟΣ έπρεπε να είναι αυτά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Το θέμα είναι, κοίτα, την Ελλάδα τη συμφέρει. Οι Κινέζοι φάνηκαν ότι είναι οι μόνοι που μας εμπιστεύονται την στιγμή που όλοι φίλοι υποτίθεται και εμείς μας φτύνανε. Ήρθε ο Κινέζος, ο κάπτεν εκείνος που τον λέγανε, ο οποίος πια δεν είναι πρόεδρος της εταιρείας, τον βγάλανε. Ακριβώς. Ναι, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε και αποφάσισε να ρίξει πολλά εκατομμύρια. Βέβαια και σε καλή τιμή. Μιλάμε τώρα, ο Πειραιάς είναι φιλέτο. Είναι ένα λιμάνι σε γεωστρατηγική θέση. Εντάξει, από την αρχαιότητα. Και θα μετατρέψουν τον Πειραιά σε Άμστερνταμ. Δεν ξέρω αν ξέρεις ότι είναι από το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Θέλω να πιστεύω ότι ο Πειραιάς θα γίνει παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο. Θέλω να το πιστεύω αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω, τουλάχιστον θα είναι, εγώ πιστεύω μέσα στα 3 μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώπης. Μακάρι. Μπορεί και το μεγαλύτερο. Το ευχόμαστε. Το κακό βέβαια είναι πάντα και αυτοί που φέρνουν και αντιρρήσεις είναι ότι οι όροι εργασίας και τα λοιπά μέσα στον λιμένα είναι κινέζικοι. Ακούω για κάτι 9.000 θέσεις εργασίας που θα βγουν. Emblazed in the EU, δηλαδή θα συναρμολογούνται εδώ τα προϊόντα της, οπότε παίρνουν άλλο χαρακτήρα. Λες για κάποιες εταιρείες ηλεκτρονικών. Ναι. Δηλαδή θα χρειαστεί εκτάσεις. Huawei, αν θυμάμαι, που φτιάχνει κινητά και τάμπλετ και τα λοιπά. Θα τα φέρνει έτοιμα και θα τα συναρμολογεί εδώ.
Ναι, ή αυτό ή θα κάνει ένα διαμετακομιστικό κέντρο. Και αυτό θα γίνει. Ναι. Το οποίο δηλαδή θα είναι τεράστιες αποθήκες που θα τροφοδοτούν όλη την Ευρώπη. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και η Hewlett Packard λέει ενδιαφέρεται, δεν ξέρω αν τα έχεις διαβάσει. Για πες. Ναι, και η Hewlett Packard ενδιαφέρεται και αυτή για αποθήκες. Κάτι ακούστηκε και ότι θέλουν στη Θεσσαλονίκη να φτιάξουν μονάδα της συναρμολόγησης, αλλά τώρα αυτά ακούγονται. Δεν έχει, άμα δεν πέσει η υπογραφή, όσο και να το συζητάς. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι λες, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι? Ναι, βάλε λίγη μουσικούλα. Ωραία. Βάζουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας, αγαπητοί μας φίλοι. We'll be right back.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το διαλυματάκι μας. Κάτσε να φτιάξω την κάμερα λίγο. Την βάλω στη θέση της. Νομίζω είμαστε εντάξει. Είμαστε περίπου 11 εκατομμύρια σε αυτή τη χώρα. Από αυτά τα 11 εκατομμύρια, οι 4.700 δεν εργάζονται στην ουσία. 1,5 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι. Από αυτά τα 11 εκατομμύρια, 2.700.000 είναι συνταξιούχοι. Από τους οποίους 2.700 είναι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι είναι 3.600.000. Από αυτούς 1.200 είναι κρατικοί υπάλληλοι. Τώρα, αν δεν περάσουν οι τσαμπουκάδες του κύριου Τσίπρα και τα αναπτυξιακά τεχνάσματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είναι δυνατόν να περάσουμε σε αποπληρωμή του χρέους των 320 δις η γενιά των 40 και των 30? Θέλω να πω, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ανάπτυξη, θα επιδοτούμε ένα ΕΣΠΑ? Πώς τα βλέπεις δηλαδή, αυτό το κομμάτι με τα ΕΣΠΑ, πώς φαίνεται? Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο για να δημιουργείς ανάπτυξη στη χώρα. Το θέμα είναι πού πας να τα επενδύσεις αυτά τα λεφτά. Όταν δίνονται σε κάτι που δημιουργεί θέσεις εργασίας, είναι καλό. Αν τώρα ξοδεύονται σε άλλα πράγματα, τα οποία δεν παράγουν θέσεις εργασίας, τότε έχεις πρόβλημα. Εδώ είναι το κόλπο, να πάνε τα λεφτά σε πράγματα τα οποία δημιουργούν όχι μόνο, πώς να το πω τώρα, όχι μόνο θέσεις εργασίας πάνω στο έργο, αλλά και θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το έργο. Δηλαδή, όταν φτιάχνεις, ας πούμε, παράδειγμα, ο Φαλιρικός Όρμος, θα μετακινήσουν τον αυτοκινητόδρομο, δηλαδή θα δουλέψουν οι κατασκευαστικές, θα κάνουν προκυμαίες, θα κάνουν υδατοδρόμιο για να έρχονται υδροπλάνα. Ναι. Σωστό αυτό. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Έχει και στο Λαύρο ένα, νομίζω. Κάτι δεν λειτουργεί ακόμα. Ναι, κάτι σχεδιάζουν. Το Λαύριο είναι ό,τι πρέπει για υδροπλάνα. Το ξέρουμε και οι δύο το Λαύριο. δηλαδή, εκτός από τις κατασκευαστικές, θα δουλέψουν αεροπορικές εταιρείες, θα γίνει μαρίνα, θα δουλέψει ένας ιδιωτικός φορέας, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα εισερχόμενα πλοιάρια, θα ανοίξουν μαγαζιά τα οποία θα πουλάνε προϊόντα. Είναι οι παράπλευρες θέσεις εργασίας που δημιουργεί ένα έργο. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα άρωμα εκλογών γενικότερα. Κάποιοι λένε ότι οφείλεται και στις κινήσεις που κάνει η Τουρκία στην περιοχή. Να μπούμε λίγο στα της ΑΟΣ. Γιατί βλέπουμε μια Τουρκία η οποία έχει έρθει σε γεωπολιτικό αδιέξοδο με την κρίση που έχει δημιουργήσει στην Κύπρο. Έχουν καταρρεύσει συνομιλίες για το Κυπριακό, που είναι απορρέει από την προκλητική στάση της Άγκυρας. Λοιπόν, που βλέπει η Κύπρος, ας πούμε, τα κυριαρχικά της δικαιώματα να ποδοπατούνται. Λοιπόν, είχαμε ακούσει ότι είχε ξεκινήσει μπήκε το ερευνητικό, ας πούμε, σκάφος μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό τον Μπαρμπαρός. Ήρθανε δύο πυραυλά κάτι, ήταν φρεγάτες, δεν ξέρω τι ήταν. Βλέπουμε μία αλλαγή βάρδιας στα πολεμικά πλοία. Υποβρύχιο. Μπράβο, ναι. Είναι δύο και αλλάζουν βάρδιες. Έχουμε στείλει και εμείς υποβρύχιο τώρα. Ναι, πριν από λίγες μέρες έφυγε το τρίτο. Εμείς το έχουμε στείλει για να κάνει τον περιπτερά στην περιοχή. Γιατί κάτι άκουσα για τη UNIFIL που είναι σε εξέλιξη. Δεν νομίζω να είναι πολιτική εντολή τώρα να φύγει το υποβρύχιο να πάει μόνο του κάτω, μαζί με μια φρεγάτα, να κάνει τι? Εντάξει. Γιατί μας διέπει η πολιτική του κατευνασμού εμάς σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, και ακολουθούνται από το 70 και μετά. Αυτή είναι η πολιτική μας, λοιπόν, ότι προσπαθούμε να μην έρθουμε σε πολεμική σειρά. Δεν κοιτάνε, ας πούμε, τι παράδειγμα δίνει η Αγγλία απέναντι στην αναθεωρητική Γερμανία. Κάθονται και συνεχίζουν αυτή την πολιτική κατευνασμού. Τώρα που θα οδηγήσει αυτό δεν ξέρω, μία από τις δύο πλευρές σίγουρα θα κάνει πίσω.
στο κομμάτι της Κυπριακής ΑΟΣ, αυτό είναι σίγουρο. Οι Κύπροι χρειάζονται σίγουρα βοήθεια. Δηλαδή, είδες ότι οι Αμερικανοί από ό,τι φαίνεται τους είπαν ναι και δεν θα κάνουν τίποτα. Δεν νομίζω. Μισό λεπτό να σου πω κάτι. Μίλησε με τον Biden ο Αναστασιάδης και τι έγινε ακριβώς αμέσως. Έκλεισε ραντεβού με τον Πούτιν τον Ιανουάριο στη Μόσχα. Όταν δεν προτάσεις την ισχύ σου, δεν θα σε σεβαστεί κανείς στο διεθνές στερέωμα. Οι ισχυροί πάνε μόνο με τους ισχυρούς. Δεν έχω δει ισχυρό να πηγαίνει ποτέ με αδύνατο. Λοιπόν, και εγώ να ήμουν στη θέση της Αμερικής, με την Άγκυρα θα πήγαινα. Και γιατί θα πήγαινα με την Άγκυρα? Γιατί η Άγκυρα αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που προτάσει την ισχύ της. Εμείς γιατί δεν προτάσουμε την ισχύ μας? Εξυπηρετούμε κάποιο άλλο συμφέρον? Οι Αμερικανοί πάντως κάνουν μεγάλο σφάλμα που προσετερίζονται την Τουρκία, διότι ουσιαστικά σφάλμα προσετερίζονται... ή κόλπο. Μιλάμε για Imperium. Τον συνεταίρο των Ισλαμιστών. Ουσιαστικά δηλαδή οι Αμερικανοί. Είναι συνεταίρος, είπαμε να διαλύσουμε μια περιφερειακή υπερδύναμη. Μακάρι να υπάρχει αυτό το σχέδιο, αλλά δεν το βλέπω πουθενά. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα, λες. Τι να σου πω. Πρέπει μακάρι. Να επέλθει μια κατάρρευση. Το Σουλτάνο τον είδε σήμερα, ανακοίνωσε και για τα θερινά του άναχτορα που θα φτιάξει. Αυτό δεν το παρακολούθησα, όχι, για πες. Ναι, σήμερα ανακοίνωσε ότι θα πάρει τα παλαιά ανάχτορα ενός Σουλτάνου, διότι ο ίδιος φαντάζεται τον εαυτό του Σουλτάνο. Και είναι στην Κωνσταντινούπολη, τα δείξανε. Να. Θα κάνουν μια ανακαίνιση και το καλοκαιράκι θα το περνάει εκεί ο κύριος Ερντογάν. Είναι πασιφανές ότι είναι μεγαλομανής και αυτό θα μας μπλέξει. Θα μπλέξει εκείνον, αλλά θα μπλέξει και εμάς, γιατί είμαστε γείτονες. Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Βλέπουμε τώρα ότι ο Αναστασιάδης προσκλήθηκε από τον Πούτιν να πάει να κάνει επίσημη επίσκεψη. Ωραία, θα πάει να κάνει επίσημη επίσκεψη. Θα υπογράψει σίγουρα κάποιες συμφωνίες στα εξοπλιστικά προγράμματα. Γιατί θα του προταθούν κάποια εξοπλιστικά προγράμματα. Τα πρώτα που κινούνται σε επίπεδο εταιρεία στον πλανήτη Γη είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα. Λοιπόν, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Πρώτα κινούνται τα εξοπλιστικά προγράμματα στο εταιρεοκρατικό κομμάτι, στον πλανήτη Γη. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να μην συμφωνούν κάποιοι, μπορεί να φαίνεται σε άλλους περίεργο. Και μετά κινείται η Ελλάδα ΑΕ, η Τουρκία ΑΕ, η Αίγυπτος ΑΕ και οποιαδήποτε άλλη ΑΕ που νοείται χώρα και μετά κατ' επέκταση μέσα στους θεσμούς και στους οργανισμούς του κάθε κράτους οι υπόλοιπες υποεταιρείες. Γιατί εγώ κάπως έτσι το βλέπω το πράγμα να δουλεύει. Σίγουρα θα συζητηθούν αυτά, αλλά πιστεύω ότι οι Ρώσοι θα συζητήσουν ή μάλλον να το πούμε καλύτερα θα ζητήσουν ελεύθερη πρόσβαση στις βάσεις της Κύπρου. Δηλαδή... Η Αγγλία δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσει με αυτό το κομμάτι. Η Αγγλία ας πρόσεχε τόσα χρόνια να είναι πιο φιλική προς τα ελληνικά και τα κυπριακά συμφέροντα από το να μας πηγαίνει κόντρα μονίμως. Εγώ πιστεύω ότι θα ζητήσουν, ξέρεις, να κάνουν στάση τα ρωσικά αεροπλάνα στο αεροδρόμιο εκεί πέρα, να ανεφοδιάζονται ρωσικά πλοία, τέτοια πράγματα. Αν θα τα δώσει ο Αναστασιάδης είναι άλλη ιστορία. Θα προλάβουμε να δούμε αυτό το κομμάτι ή θα δούμε μία κίνηση από ένα υπερκαταδρομικό ρωσικό απέναντι... Γιατί μην ξεχνάς ότι είναι σε εξέλιξη η ρωσική άσκηση στη Μεσόγειο. Έχουν κλείσει 800 τετραγωνικά μίλια δίπλα στα... Ναι, δίθεται μάχια της Κύπρου. Και οι Ισραηλοί είχαν. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Η Ρωσία και η Τουρκία είναι δύο δυνάμεις. Η μία περιφερειακή, η Τουρκία, η Ρωσία τίνει να ξαναβρει το ρόλο της υπερδύναμη. Ναι, νομίζω έχει ξεκινήσει να τον χτίζει πάλι αυτόν τον ρόλο. Είναι χώρες που δεν κάνουν πίσω. Δηλαδή έχουν μεγάλες καμπύλες ειρήνης, αλλά έχουν καταστροφικούς πολέμους. Τώρα, αν η Τουρκία δεν φύγει, η Ρωσία λογικά δεν μπορεί να κάνει πίσω σε αυτή την περίπτωση γιατί θα χάσει την 20ετή προσπάθεια της ανάδειξης για υπερηφερειακή υπερδύναμη, για ενδυνάμει υπερδύναμη. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό θα φτάσουμε μέχρι εκεί ή θα κάνει πίσω η Κύπρος για να γλιτώσει τη Ρωσία? Αν δεν είναι έτοιμη η Αμερική να τα παίξει όλα για όλα με τους Τούρκους. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η Αμερική δεν ασχολείται με την Τουρκία, την έχει βάλει στο μάτι του κυκλώνα για να γίνει πανικός. Ωραία. Κάτι τέτοιο βλέπω. Κοίτα, η Ρωσία θέλει να γίνει πάλι η υπερδύναμη που ήταν.
Όπως ξέρουμε, όταν αναπτύσσεται μια υπερδύναμη, πρέπει να καθυποτάξει όλα τα γειτονικά κράτη. Μια δορυφοριοποίηση, ας πούμε. Ναι. Ένα από αυτά είναι η Τουρκία. Άρα, εδώ θα συμβεί ή το καλό σενάριο, θα εξοντώσει την Τουρκία με κάποιο τρόπο, θα την αποδυναμώσει, δεν ξέρω, ή θα γίνει σύμμαχος με την Τουρκία, που είναι το χειρότερο σενάριο. Μπορεί να τα βρούνε. Να πούνε οι Ρώσοι με τους Τούρκους, όπως τα βρήκαν οι Αμερικάνοι με τους Τούρκους τόσα χρόνια. Εντάξει. Παρότι φαίνεται παράλογο, η Τουρκία πια είναι ένα ισλαμικό κράτος. Ο πρόεδρος είναι ισλαμιστής, ο πρωθυπουργός είναι ισλαμιστής. Στα σχολεία, αν και η δυτική Τουρκία τον Ερντογάν δεν θέλει να τον βλέπει, είχαμε και ένα επεισόδιο σήμερα, το έδειξε στην τηλεόραση, που περπατούσε ο Ερντογάν σε κάποια πόλη, δεν θυμάμαι, στην Κωνσταντινούπολη ήταν, δεν είμαι σίγουρος, ναι. Και είδε κάποιον να καπνίζει στο τέτοιο και του κάνει παρατήρηση ότι υπάρχει πρόστιμο για τέτοιο, και αυτός τον έγραψε κανονικά. Κανονικά. Και λέει, πού είναι η αστυνομία, λέει ο Ερντογάν. Ξέρεις. Δηλαδή, στη δυτική Τουρκία δεν τον ψηφίζει τον Ερντογάν, αλλά τον ψηφίζει η ανατολική Τουρκία, που είναι και η περισσότερη σε πληθυσμό. Το δυτικό κομμάτι της Τουρκίας είναι το κατεξοχήν, πώς να το πω, κοσμικό κομμάτι. Ναι, είναι, έχει αυτό πιο άμεση σχέση με τον... Έχει γνωρίσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ακριβώς. Τους Έλληνες. Ενώ πίσω έχουμε μείνει στο... σε χταριστικό, να το πω, στο θρησκευτικό πλαίσιο. Έχουμε μείνει πολύ στο θεοκρατικό. Ναι, ναι. Στο θεοκρατικό. Στο ισλαμιστικό, έτσι. Στην ισλαμιστική Τουρκία. Η οποία όμως έχει και τους περισσότερους ψήφους. Γράφει ένας φίλος εδώ πέρα, θα ήθελα να μου αφιερώσει 2 λεπτά από την εκπομπή σου και να μου πεις τη γνώμη σου για το ξεπούλημα των ελληνικών δημόσιων περιουσιών σε ξένες χώρες. Είναι κάτι καλό για τη χώρα μας? Φίλε Αλέξανδρε, δώσε μας 2 παραδείγματα ξεπουλήματος ελληνικής δημόσιας περιουσίας για να μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα κομμάτια και να μην αερολογούμε. Θα σου πει μάλλον για το αεροδρόμιο το ελληνικό, το οποίο τεχνικό επιμελητήριο λέει ότι πωλείται σε πολύ χαμηλή τιμή. Ναι. 925 εκατομμύρια μου φαίνεται... και βγήκε το τεχνικό επιμελητήριο και λέει όχι, είναι 2-300, ας πούμε. Τώρα πωλείται ή παραχωρείται για κάποια χρόνια? Η σύμβαση λέει 99 χρόνια. Άρα μιλάμε για παραχώρηση. Είναι 99 χρόνια. Λοιπόν, δεν λέει ότι πωλείται. Ας αφήσουμε το φίλο να γράψει το μήνυμά του. Θα περάσουμε εμείς στη συζήτηση. Λοιπόν, όσον αφορά αυτό με το ξεπούλημα της ελληνικής περιουσίας που ακούω συνέχεια, όσο είμαστε στο υποβρετανικό δίκαιο, δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν μπορεί να πουληθεί τίποτα, μπορεί να γίνει παραχώρηση. 49-99 ή 999 ετών. Τώρα, πώς νοείται ξεπούλημα όταν πληρώνει ένα φόρο, δεν θυμάμαι πόσο το %, 37% στο κράτος. Αναλόγως. Ναι. Ξεκινάει από πόσο και τελειώνει πού περίπου? Δώσε μας λίγο τα όρια. Στο περίπου. Εντάξει, εκεί 30-40% είναι ανάλογα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, ένα κομμάτι, φίλε Αλέξανδρε, ο φόρος που θα μένει στο κράτος. Δεύτερο κομμάτι είναι ότι θα αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές που θα μείνουν στο κομμάτι που θα αναλάβει η εταιρεία που θα πάρει την... Να πούμε το σημαντικότερο. Έχεις ένα άγωνο χέρσο έδαφος. Ακριβώς. Που κάθεται και δεν αποδίδει απολύτως τίποτα. Μη σου πω ότι δημιουργεί και ζημίες σε μερικές περιπτώσεις όταν παρατάς κάτι. Καταστρέφονται παλιές εγκαταστάσεις, σκουριάζουν, σαπίζουν, διαλύονται. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε τι έχουμε? Έχουμε ΦΠΑ. Αξιοποίηση. Αξιοποίηση. Υποδομές. Και μετά την παραχώρηση, ή περνάμε σε ένα νέο γύρο παραχώρησης, ή ξαναγυρνάνε όλα στο κράτος αναβαθμισμένα πλέον και με καινούργιες υποδομές επάνω. Λοιπόν, μας δίνει εδώ ένα παράδειγμα για τον Διεθνή Αερολιμένα. Είναι ή ήταν περιουσία του δημοσίου. Το περίμενα. Τώρα, είναι ή ήταν. Θέλουμε να μας... Είναι με παραχώρηση. Δεν έχει πωληθεί ο αερολιμένας. Ναι, δεν μιλάμε για...
αγορά ιδιοκτησίας, δεν νοείται αγορά ιδιοκτησίας, παραχώρηση. Να πω ένα παράδειγμα. Πριν βεβαίως, το Λάτσι είχαν έρθει Άραβες και ζήταγαν το αεροδρόμιο. Ξέρεις γιατί άλλαξε η συμφωνία, γιατί δεν έγινε ποτέ συμφωνία? Και κοντά στο μικρόφωνο. Ξέρεις γιατί δεν έγινε για ποτέ συμφωνία? Για πες. Γιατί ακριβώς οι Άραβες δεν δεχόντουσαν να πληρώνουν φόρους και δεν δεχόντουσαν την ελληνική κυριαρχία πάνω στο κομμάτι. Δηλαδή θα σηκώναν τη σημαία του Κατάρ, λέω εγώ τώρα, ναι, δεν ξέρω ποιο από τα Εμιράτα ήταν, θα σηκώναν τη σημαία του Κατάρ και θα λέγανε εδώ είναι σαν την Καταριανή πρεσβεία, δηλαδή ναι, είναι Καταριανό έδαφος. Γι' αυτό δεν άλλο έγινε. Δεν έγινε ποτέ αυτή η συμφωνία και λέγανε γιατί οι Άραβες σηκώθηκαν και φύγανε, γιατί ζητάγανε τα πάντα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουμε δει όμως και περιπτώσεις όπως στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Α, εκεί είναι ωραία περίπτωση, γιατί το... Που... Μίλαγα με ένα φίλο της προάλλης για αυτό το θέμα. Ξέρεις ότι ανήκε στην Εθνική, δεν ανήκε στο κράτος ο Αστέρας. Πρόσεξε. Σε τράπεζα ανήκε ο Αστέρας. Μόνο στην τράπεζα ή και σε... Την πλειοψηφία την έχει η τράπεζα. Α. Είχε και ένα μέρος στο Ταϊπέδ εκεί που πάει να ξέρεις όλες. Λοιπόν, έχουν μπει νομίζω γύρω στα 600 εκατομμύρια σε ρήτρα, δεν σε το τράπεζα. Αυτό. Αυτό μου το πέρα ένας φίλος, δεν ξέρω αν ισχύει. Ναι. Αλλά η ρήτρα έχει ως προϋπόθεση, βάζω εγώ τα 600. Τα 600 δεν μπορώ να τα κουμπίσω ούτε εγώ, ούτε εσύ. Θα μου δώσει το προεδρικό διάταγμα που αλλάζει τις χρήσεις γης και με το προεδρικό διάταγμα ανοίγει η ρήτρα και παίρνει τα 600. Λοιπόν, ναι, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο προεδρικό διάταγμα. Ναι, λοιπόν, υπήρχε ένα θεματάκι με τη μεταχική, ναι, σύνθεση της εταιρείας που πήρε τον Αστέρα. Για μίλησέ μου λίγο γι' αυτό, δεν το έχω καθόλου, δεν το έχω ακολουθήσει. Ναι. Ήταν και Τούρκοι μέσα και μάλιστα σε Φοκούν. Μεγάλο, ναι, σε Φοκούν, μεγάλο ποσοστό, 50%. Αρχίσαν να πέφτουν τρικλοποδιές, ακούστηκε. Τώρα αυτά ακουστήκανε, δεν ξέρω αν έγιναν στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν θέλανε τους Τούρκους μέσα, για πολλούς λόγους, εντάξει, μπορούμε να τους σκεφτούμε. Και οι Άραβες τι κάνανε? Ζητήσανε από τον Τούρκο να πουλήσει το μερίδιό του και να φύγει. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν έχω διαβάσει αν τελικά ο Τούρκος πούλησε το μερίδιό του στους Άραβες και σηκώθηκε και έφυγε. Αλλά το διάβαζα ότι δέχονται φοβερές πιέσεις να φύγει ο Τούρκος από μέσα. Βέβαια, δεν είναι η μοναδική επιχείρηση που υπάρχουν Τούρκοι μέσα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Η Μαρίνα του Παλαιοφαλήρου, την οποία την έφτιαξε η Lambda Developments του Λάτσι. Κύριος Λάτσις, ναι. Τι έγινε όμως μετά? Πούλησε το μερίδιό της σε τουρκική εταιρεία. Και τώρα το 50% μου φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά νομίζω κάπου το διάβαζα. Νομίζω μικρότερο, γύρω στο... Δεν θυμάμαι, 20. Μου φαίνεται ότι είναι το μισό. Έχω την εντύπωση. Απλά ανήκει υπάρχουν σε τουρκική εταιρεία που διαχειρίζεται μαρίνες. Έχουν απλά τουρκική. Υπάρχουν μέσα, ναι, τυπικά. Θέλω να πω δηλαδή, όχι δεν είναι τυπικά, μου φαίνεται ότι έχουν λόγο. Είναι αρκετά, είναι το ποσοστό αρκετά μεγάλο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ακούστηκε ότι στον Αστέρα προσπαθούν οι Άραβες να ξεφορτωθούν την τουρκική εταιρεία και να εξαγοράσουν το μερίδιο της. Τώρα δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτό. Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, στον ΟΠΑΠ έχει γίνει ένα είδος ξεπουλήματος? ΟΠΑΠ. Είχε ακουστεί κάτι για μια ουκρανική εταιρεία. Τον ΟΠΑΠ. Στον ΟΠΑΠ. Τον ΟΠΑΠ τον πήρανε. Κάτσε. Ουκρανοί μέσω του κυρίου. Ένας πρώην Προέδρου. Όχι, είναι ένας Τσέχος με κάτι Ρώσους και το Μελισσανίδη, αν θυμάμαι. Τσεχία ή Ουκρανία, δεν θυμάμαι. Είχε γίνει πριν κανένα χρόνο, 1,5 αυτό. Λέω, τα έχω διαβάσει, εντάξει, δεν τα ξέρω. Δεν είμαι. Ναι, εντάξει. Τα έχω διαβάσει από διάφορα, από την επικαιρότητα, ας πούμε. Ναι, είναι ο Μελισσανίδης με ένα Τσέχο και κάτι Ρώσους, οι οποίοι τώρα θα πάρουν και τον υπόδρομο από ό,τι ακούγεται, γιατί η Ντραλότ έκανε μια περίεργη προσφορά που δεν τη δέχτηκε το Ταϊπέδ, δηλαδή μια προσφορά του στυλ «Α, μου χρωστάτε 50 εκατομμύρια, θα σας τα διαγράψω
και θα μου δώσετε τον υπόδρομο. Και αυτό το διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά πραγματικά ήταν λίγο προκλητικό. Ξέρεις, υποτίθεται υπάρχει... ότι πουλάμε για να μαζέψουμε χρήματα, να μειώσουμε το τέτοιο, το χρέος. Λίγο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, εντάξει, εσύ δεν ξέρω, μπορεί να το γνωρίζει αυτό το θέμα. Εγώ δεν είμαι γνώστης του θέματος. Για το γήπεδο της ΑΕΚ και για τις κινήσεις του κυρίου Μελισανίδη και πώς εμπλέκεται η Δούρου στο κομμάτι αυτό, κυρία Δούρου. Ναι, η κυρία Δούρου που στην αρχή έλεγε δεν θα χτιστεί τίποτα και μετά υπέγραψε τα 20 εκατομμύρια το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, αν θυμάμαι καλά, για τον περιβάλλοντα χώρο. Ναι, εντάξει, είναι αυτό της μεταλλάξεως που λέγαμε, ότι σιγά σιγά θα μεταλλάσσονται σε Πασόκ. Νοείται μια μικρή πρωθυπουργίνα. Λες να τον φάει τον Τσίπρα δηλαδή? Δίνει εξετάσεις σίγουρα. Ναι, κοίτα, σίγουρα το ονειρεύεται φαντάζομαι. Θεωρώ ότι είναι από την πλευρά Λαφαζάνη, κυρία Δούρου. Δεν νομίζω. Είναι πολύ δυνατή, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αριστερή πλατφόρμα. Επειδή, ξέρεις, έχει ακουστεί ότι η κυρία Δούρου ξεκίνησε ως... δούλευε στο γραφείο γνωστού υπουργού αμήνης που είναι στη φυλακή. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι προς το Πασόκ και γενικά το ΣΥΡΙΖΑ... Μια κεντρώα κατεύθυνση, έτσι, στο πίσω μέρος του μυαλού, Ναι, θα πάνε λίγο προς το κέντρο. Ο κύριος Λαφαζάνης είναι αριστερός, ο οποίος δεν ξέρω μήπως κάποια στιγμή αποσχιστεί από αυτό το κόμμα. Τώρα... αυτά τα ξέρουν οι ίδιοι. Εγώ ο ΠΑΠ έχει καμία σχέση υποθέσεις με καμία αίμα Δέλτα. Θυμάσαι κάτι για το όνομα? Ναι, αίμα Δέλτα. Είναι αυτού του Τσέχου. Νοείται ξεπούλημα ο ΠΑΠ. Κοίτα. Ο ΠΑΠ που εντάσσεται στον τριτογενή τομέα, παρέχει υπηρεσίες. Πού μπορούμε να τον εντάξουμε? Υπηρεσίες είναι. Είναι ο νόμιμος τζόγος. Είναι μια υπηρεσία που πουλάει ελπίδες να πλουτίσεις ξαφνικά. Να το πω έτσι. Άρα υπάρχει σαφής διαφορά του ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας και επιχειρήσεων. Ναι, κοίτα, ο ΠΑΠ, από ό,τι διαβάζω, θα συνεχίζει να κάνει δωρεές όπως έκανε ο ΠΑΠ ο κρατικός. Δηλαδή διάβασα ότι θα δώσει κάποια λεφτά για ακαδημίες, αθλητικές ακαδημίες, διάφορα. Τώρα αυτά ακούστηκαν. Όταν έκαναν την παρουσίαση, όταν εξαγοράστηκε ο ΠΑΠ, ο πρόεδρος του ΠΑΠ, αυτός ο Τσέχος που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, είπε διάφορα πράγματα που θα κάνει ο ΠΑΠ. Τώρα, άμα τα κάνει, είναι πια μια ιδιωτική επιχείρηση και εξαρτάται από αυτή. Εύχομαι να καταφέρει να φτιάξει το γήπεδο η ΑΕΚ, γιατί δεν βλέπω μπουλντόζ να μπαίνουν μέσα. Κοίτα, αυτό το κομμάτι με τα μπάζα εννοείται άλσος από μερικούς μπαχαλάκηδες. Ναι, όντως. Αυτή η ιστορία πρέπει να... κάτι τρύπες είναι. Να τη δούμε στο μέλλον. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, στο λέω. Αλλά θέλω να γίνω... τελευταία φορά που έρχεσαι στην εκπομπή. είμαι Ολυμπιακός, αλλά σου λέω ότι το γήπεδο θέλω να γίνει, γιατί πρέπει το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναβαθμιστεί. Και όχι μόνο αυτό. Να κάνει γήπεδο. Και όχι μόνο αυτό, μπράβο, και ο Παναθηναϊκός να φτιάξει γήπεδο και να πάρει και κάποιος άλλος εργολάβος έργα πλην καπιανού ο πατέρας. Για να είμαστε δίκαιοι σε αυτή τη... μάλιστα, κατάλαβα. Μα το έχουμε παρά να μην πω τι. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι δημιουργούνται και θέσεις εργασίας όταν... ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Άλλο να παίζεις ένα γιαπί να πούμε και άλλο να παίζεις ένα γήπεδο με διάβασα θα έχει χαμάμ μέσα, θα έχει μουσείο, θα έχει μαγαζιά από κάτω όπως είναι το Καραϊσκάκι. Γιατί να μην δουλεύουν οι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και να κλείσουμε με τα θέματα της Αμφίπολης και επανερχόμαστε.
Επανερχόμαστε, φίλες και φίλοι, για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Αμφίπολη. Βλέπουμε ένα Υπουργείο Εξωτερικών, ένα Υπουργείο Συγγνώμη Πολιτισμού, που προχωράει σε πολύ σε εβδομαδιαίες ανακοινώσεις. Το θεωρώ καλό αυτό. Ναι, νομίζω ότι είναι ωραία μόδα για την αρχαιολογία. Με updates δηλαδή. Ναι, συντηρεί μια περιέργεια στο εξωτερικό και αυτό ανεβάζει την διαφήμιση της χώρας. Σε μερικούς δεν τους αρέσει και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί νομίζω ότι καλό μας κάνει, αρκεί να μιλάνε μόνο σοβαροί άνθρωποι και όχι, βλέπεις, κάποιους που έχουν δει φωτογραφίες από την άλλη άκρη του πλανήτη και βγαίνουν και λένε τις θεωρίες τους, κάτι Άγγλοι, κάτι Αμερικανοί, αρχαιολόγοι, κάτι και Έλληνες. Μία κυρία που είναι στην Οξφόρδη, έχει κέντρα στην Οξφόρδη και λέει ότι της κατέβει για ξεκινάει από αλφα. Ξεκινάει από αλφα το όνομά της. Πώς είναι που τη λένε, τώρα δεν το θυμάμαι. Όχι, όχι, όχι. Η Παλαγκιά. Παλαγκιά. Ναι. Η οποία έλεγε στην αρχή ότι είναι ρωμαϊκός επειδή δεν και εγώ είμαι ο πάπας της Ρώμης. Έχει ζήσει ρωμαϊκό τάφο με καριάτιδες. Εγώ δεν έχω δει. Τώρα τι να πω. Δεν είμαι αρχαιολόγος, αλλά λέμε τώρα. Εντάξει. Είναι πάντως η είδηση. Για να μην το ξεχάσω, θα κάνουμε μια εκπομπή για τις απαρχές της δυτικής επιστήμης. Πώς περάσαμε από την ελληνιστική εποχή στη ρωμαϊκή εποχή, τι κομμάτι αντιγράφηκε, πώς περάσαμε στη ρωμαϊκή εγκυκλοπαιδική γνώση, πώς φύγαμε από τη ρωμαϊκή εγκυκλοπαιδική γνώση και περάσαμε στα υπομνήματα, και μετά το θάνατο του Μάρκου Αυρελίου τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, πώς περάσαμε στην εκκλησιαστική γνώση, πώς βοήθησε η εκκλησία και όλα αυτά και πού πήγε το σύστημα μέχρι το 1400. Επίσης θα ακολουθήσουν 4 εκπομπές, 4 μέρη για την αποκλειστική οικονομική ζώνη για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Την τρίτη εβδομάδα θα έχουμε και τον κύριο Βλάση Ρασιά μαζί μας, του Ιστάτου Συμβουλίου Ελληνών Εθνικών. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για πάρα πολλά θέματα. Για πάμε λίγο στο ιστορικό γεγονός της εποχής. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για... Ναι μεν, ο Τύμβος ανοίχτηκε, βρήκαμε 4 δωμάτια, εξαιρετική σημασία σε αριστουργήματα μέσα, αλλά κατά τα άλλα άδειος. Αυτά είναι, τώρα πώς να το πω, δεν θέλω να φάνω και κακός. Στον όροφο στον οποίο βρίσκονται αυτά τα 4 δωμάτια βλέπουμε ότι υπάρχει ένα δάπεδο σφράγισης. Ωραία, κάτι πάει προς τα κάτω. Σε αυτό το δάπεδο σφράγισης, πάνω από το δάπεδο σφράγισης και σε όλη τη διάμετρο του ορόφου, τα 26 μέτρα που έχουμε ανοίξει είναι, δεν είναι το 5% στην έρευνα που έχουμε κάνει στον ορόφο? Ένα αυτό. Πιο κάτω σίγουρα πηγαίνει, γιατί έχουμε ακούσει να λένε για φυσικό σπηλαίωμα να συνεχίζει από κάτω. Θα μάθουμε σύντομα, φαντάζομαι. Λοιπόν, οτιδήποτε ερώτηση θέλουν γύρω από το θέμα της Αμφίπολης, οι φίλοι μας μπορούν να μας γράψουν στο Facebook κάποια πραγματάκια. Να τα εντάξουμε σε επόμενη εκπομπή, ίσως. Λοιπόν, μέσω Twitter, μου φαίνεται, δέχεται και Twitter. Ναι, Twitter θέλουμε ακόμα. Δεν είμαστε τόσο εξελιγμένοι. Μου φαίνεται, ναι. Είχε... ναι, έχει, αλλά πρέπει να έχει λογαριασμό. Ναι, πρέπει να έχει. Το λογαριασμό, ναι. Λοιπόν, μεγάλο ρόλο έχει παίξει η Ολυμπιάδα. Ναι. Μια γυναίκα με μεγάλη δύναμη εκείνη την εποχή. Μίλησα μου λίγο γι' αυτό. Εντάξει, θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Καργάκος, που ήταν από τους πρώτους που τα είπε, ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυτός ο τάφος να είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα καινοτάφιο που ποτέ δεν στέγασε τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το έφτιαξε η Ολυμπιάδα, η οποία προσμονούσε την επιστροφή του νεκρού γιου της. Είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή ότι ήταν expert στις ταριχεύσεις η Αιγυπτός εκείνη την εποχή. Επίσης ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κατά τη σημαντική ιστορία πήγε μέχρι τον Ινδό ποταμό, κατά την ασήμαντη πιθανότητα να είχε κάνει και το γύρο του πλανήτη, είχε κάνει τις μεγαλύτερες μάχες στην ιστορία, θεωρήθηκε πρώτος κοσμοκράτορ, δεν θα είχε τη δυνατότητα να σχεδιάσει την ταφή του? Ένα αυτό. Ναι. Και δεύτερον, συνηθιζόταν εκείνη την εποχή να σχεδιάζει την ταφή σου πριν πεθάνεις.
Ναι, θέλω να πεις κάτι πάνω σε αυτό επιπλέον. Όχι, ήταν συνηθισμένο όχι μόνο στους Αιγυπτίους αλλά και στους Μακεδόνες να σχεδιάζουν τον τάφο. Μάλιστα, να αναφέρουμε και τον γνωστό πια αρχιτέκτονα του, τον Δημοκράτη. Α, μπράβο. Ο οποίος έκτισε και την Αλεξάνδρεια. Πάνω σε δικά του σχέδια έγινε η Αλεξάνδρεια. Μάλιστα, τα νούμερα του τύμβου, δηλαδή η περίμετρος, το ύψος και τα λοιπά, φωνάζουνε Δημοκράτης, το είπε και η κυρία Περιστέρη αυτό. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Αν γύρισαν όντως πίσω τα οστά, και αυτό που είναι το μεγαλύτερο μυστήριο, είναι τι συνέβη και στον τάφο, γιατί λέει ο άλλος, εντάξει, συλλήθηκε, λέει. Ωραία, και μετά τι έγινε, πήραν μια μπουλντόζα και τη γεμίσανε χώμα. Και βάλαμε και 1,5 τόνο μαρμάρινες πλάκες μπροστά στο τέταρτο θάλαμο σφράγγισης. Ναι. Έχεις προσέξει ότι στο τέταρτο θάλαμο σφράγγισης όταν άνοιξε φαίνεται... Οι τείχοι φαίνεται να έχουν γυρίσει προς τα μέσα. Αυτό δείχνει καθίζηση στο μνημείο, γιατί με τις εσωτερικές τριβές δέχεται φοβερή πίεση. Μπράβο, ξέρεις πόσο ζυγίζει αυτό το χώμα. Ναι, μεγαλώνει για ατμητική επιφάνεια δράσης. Ο σεισμός που έγινε τον 5ο ή 6ο αιώνα. Γίνανε καμιά δεκαετία σεισμή. Μετά Χριστό, όχι, είναι ένας συγκεκριμένος ο οποίος καταγράφεται, λέει, σε μια μονή της περιοχής και ο οποίος, λέει, ήταν τόσο ισχυρός που άλλαξε το ρέμα του στριμώνα. Άλλαξε το ρέμα του στριμώνα. Δηλαδή. Φαντάσου, έχει γιατί συμπιέσει εδάφη τρελάκι. Λέει πρέπει να ήταν κοντά στα 7 Ρίχτερ σύμφωνα με τις περιγραφές των καταστροφών, γιατί δεν μπορείς να μετρήσεις κάτι τότε. Αν θεωρήσω ότι γίνεται αποζημίωση μέχρι τα 6,9, σκέψου ότι. Ναι, τι πρέπει να ήταν ισχυρότατος. Κάνα οχταράκι θα είχε πέσει. Λοιπόν, άλλωστε, κάτι λογικό που διάβασα στο ίντερνετ που λέει κάποιος. Ναι. Είναι, λέει, αν κάποιος ήθελε να καταστρέψει τον τάφο. Τι θα μπορούσε να κάνει, να τραβήξει λίγο τα θεμέλια με έναν τρόπο και θα κατέρεε όλο πάνω στον τάφο, σωστά. Γιατί να τον χώσει τον τάφο. Τι σώει την βορύχη είναι αυτή που παίρνουν τα κεφάλια, τα βάζουν μέσα μαζί με τα φτερά και μετά γεμίζουν χώμα. Πρέπει να είναι κάτι περίεργο το οποίο... Ένα είδος τελετής. Εμένα το μυαλό μου πάει στο εξής, ότι ίσως κάποιοι προσπάθησαν να συλλήσουν τον τάφο, το μάθε αυτός που προστάτευε τον τάφο και πήγε και πέσε τσακούλι και αποφάσισε, αφού μάλλον τους καθάρισε αυτούς, να κρύψει τον τάφο με κάποιο τρόπο. Το εύχομαι πραγματικά αυτό να έχει γίνει κάπως έτσι, αγαπητοί φίλοι, γιατί θέλω να δω τα ευρήματα να έρχονται στο φως και να είμαστε μια γενιά ευλογημένη που θα δούμε να αλλάζει ιστορία μέσα από ένα κοσμοκράτορα, από τον πρώτο κοσμοκράτορα βασικά. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να είναι κάτι που να γίνει σε στάδια. Έχω ακούσει και την ωραία θεωρία να πήγαν χριστιανοί να κατέστρεψαν τον τάφο τότε επί Θεοδοσίου που καταστρέφαν ό,τι υπήρχε αρχαιοελληνικό. Θα κάνω ειδική εκπομπή για τα. Για τον χριστιανισμό και για την αρχαία Ελλάδα, ξεχωριστή εκπομπή. Θα κάνουμε και εκπομπή μαζί, θα έχουμε εκπρόσωπο και από την πλευρά του χριστιανισμού και από την πλευρά της αρχαίας θρησκείας. Αυτά τα δούμε μετά το Γενάρη. Έχουμε βαρύ πρόγραμμα μέχρι το τέλος του έτους. Λοιπόν, ναι, η Ολυμπιάδα δεν μπορούσε να πάει στις Αιγαίες, έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν persona non grata, διότι ούτε ο Κάσανδρος, ούτε ο πατέρας του Αντίπατρος θέλανε να τη βλέπουν μπροστά τους, γιατί συμβόλιζε... Ένα είδος μοιχείας. Καταρχήν είχε χωρίσει με τον Φίλιππο, δεν άνοικε πια στην οικογένεια των Τιμενιδών. Ο Φίλιππος είχε παντρευτεί 5-6 φορές. Μου φαίνεται, δεν ξέρω αν διάβασες το άρθρο για την έρευνα που κάνανε από τα στοιχεία που βρήκαν στην Λάρνακά του αυτού και μιας γυναίκας, ενός γυναικείου σκελετού, ότι ήταν η τελευταία του γυναίκα, μία από τη Θράκη, της οποίας μάλιστα είναι άγνωστο το όνομα, μου φαίνεται, δεν είμαι... καλά, αρχαιολόγος δεν είμαι, δεν τα ξέρω αυτά, την είχε χωρίσει την Ολυμπιάδα, την είχε διώξει, δεν ήταν πια γυναίκα του, άρα δεν άνοικε στη βασιλική οικογένεια. Άρα τι κάνει στις Αίγες, κανείς δεν θα την άφηνε να πατήσει εκεί πέρα. Και μην ξεχνάμε ότι η Ολυμπιάδα έβγαλε πολλούς από τη μέση και τον Φίλιππο, λένε πολλοί, για να γίνει ο Αλέξανδρος Αυτοκράτορας. Έτσι. Εντάξει.
Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι δεν μπορούσε να πατήσει εκεί πέρα, άρα τι ήταν το πιο απλό? Είχε έναν έμπιστο σωματοφύλακα με την έννοια την ελληνιστική, τον, πώς τον λέγανε, αν θυμάμαι καλά, τον, το έχω εδώ κάπου. Πάρε το χρόνο σου. Τον Αριστόνο. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, ο Γιώργος, πόσο μπορεί η Αμφίπολη να συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομίας και γενικότερα στον ελληνικό τουρισμό. Φίλε Γιώργο, τα μέγιστα θεωρούμε. Αν είναι ειδικά ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν βρουν έστω και ένα στοιχείο που να το αποδεικνύει αυτό, θα κάνουν ουρά απ' έξω. Μπορούμε να, να βασιστούμε σε σενάρια εργασίας, σε υποθέσεις εργασίας τώρα, γιατί είναι σε εξέλιξη το ταφικό μνημείο. Έχουν, δηλαδή ανοίχθηκε το πάτωμα σφράγισης. Ναι. Βρήκαμε ένα στυλ φρεατίου, να το πω πιο κοινά έτσι, 4x2,2. Ένα τετραγωνισμένο λάκκο γεμάτο χώμα γι' αυτό. Που καταλήγει σε 8,5 τετραγωνικά έδαφος. Έτσι λένε. Τώρα... Από εκεί και κάτω άκουσα κάτι παραφιλολογίες ότι ξεκινάνε οι λαβύρινθοι από κάτω. Κάτι ορίγματα. Καλό είναι να περιμένουμε την ανακοίνωση, βέβαια. Αλλά άκουσα παράλληλα ότι ήρθε ένας από την Εγνατία που είναι ειδικός σε σύραγγες. Για ποιο λόγο να έρθει ένας ο οποίος είναι ειδικός σε σύραγγες? Μήπως έχουμε κάτι δεδαλώδες από κάτω? Μήπως έχουμε ένα σύστημα αρχαίων στόων από κάτω? Τι να πω, δεν μήπως ξέρω. Υπάρχει ένα είδους αρχαίου λαβυρίνθου που θα μας τρελάνει εντελώς. Μακάρι να υπάρχει κάποιο δωμάτιο το οποίο δεν έχει φτάσει την Βορύχος ή οποιοδήποτε άλλο τέλος πάντων έχει μπει σε αυτόν τον τάφο. Είναι πασιφανές ότι κάποιος έχει μπει, γιατί αν διάβασες τα θυρόφυλλα έχουν κάνει γραμμές, έχουν ανοιχτεί πάρα πολλές φορές. Ανοιγοκλήσει. Δεν είναι κάτι που το βάλαν διακοσμητικά και δεν το ξανά άνοιξε κανείς. Δίνουν την εντύπωση ότι ο τάφος έχει ανοιχτεί πολλές φορές. Εγώ θα περιμένω την ανακοίνωση του Υπουργείου για να δω αν όντως υπάρχει κάτι από κάτω, γιατί μπορεί αυτή την τρύπα να τη δημιουργήσαν αυτοί που ψέχνανε κάτι από κάτω. Πίστευα βρήκαν και αυτοί άδειο το δωμάτιο, λένε μα τι γίνεται, τέτοιος μεγαλοπρεπής τάφος άδειος. Ποιος θα κάτσει όμως, ρε Δημήτρη, να δημιουργήσει ένα δώμα για να στηρίζονται τα εδάφη μέσα σε αυτό το κομμάτι του ορίγματος, αυτού του ανοίγματος. Εσύ ο πολιτικός μηχανικός και τα ξέρεις καλύτερα. Ναι, και παρόλες τις καθυζήσεις να πάρει κλίση αυτό το κομμάτι εκεί και να μην καταρρεύσει, που θα ήταν μια προχειρότητα να φτιάξουν κάτι τέτοιο και θα την καταρρεύσει όχι μέσα σε έναν αιώνα, μέσα σε 15 χρόνια από τις πρώτες υγρασίες, ας πούμε. Εντάξει, πρέπει να ήταν πολύ καλή κατασκευή και ότι οι ζημιές ότι... βλέπουμε στους πορόληθους που λένε ότι έχουν φύγει μπορεί να είναι από σεισμό και να μην είναι από την Βορύχος ή από πρόβλημα στατικότητας. Ένα αυτό, και δεύτερο είναι ότι θα γίνει μια γενικότερη γεωφυσική ακτινοσκόπηση του πεδίου με μηχανήματα. Ναι, είπαν από το Αριστοτέλειο λέει ότι θα φωνάξουν κάποιους. Λοιπόν, και την εποπτεία να μην την έχουν άνθρωποι που είναι κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα μιλήσουμε κάποια στιγμή γι' αυτό. Λοιπόν, σίγουρα κάτι πάει προς τα κάτω. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά φορτία στο ύψος του ορόφου όπου είναι και τα δωμάτια. Σίγουρα δεν ήταν τόσο χαζοί αρχαίοι, ο Ιωδυνοκράτης ή οποιοδήποτε αρχιτέκτονα να σε κάτσε και φτιάξει αυτή την κατασκευή, να τους βάλει όλους στο ισόγειο, γιατί με τις φορτήσεις θα υπήρχε σύνθλιψη και θα είχαν διαλυθεί τα πάντα. Δεν θεωρώ ότι... Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Πρώτον, ο Δινοκράτης γνώριζε την Αιγυπτιακή αρχιτεκτονική. Έτσι. Οι Αιγύπτιοι χτίζανε τις πυραμίδες και ο νεκρός ήταν κάτω από την πυραμίδα. Έτσι. Ένα. Έτσι. Δεύτερον, υπάρχουν ήδη μακεδονικοί τάφοι που έχουν βρεθεί με κρύπτη από κάτω, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ναι, ναι. Που σημαίνει ότι ήταν μια πρακτική εκείνη την εποχή, για να γλιτώσουν προφανώς από τους τυμβορύχους.
Πάντως... Έχει ακουστεί και η άλλη θεωρία, δεν ξέρω αν την άκουσες, ότι γεμίσανε χώμα τον τάφο, άμμο, ποταμίσια από ό,τι έχω ακούσει τον τάφο, για να βοηθήσει στη στατικότητά του. Ότι φοβόντουσαν ότι. Ναι, αυτή η μικρή μοριακή πυκνότητα δημιουργούσε μια συμπαγή, έτσι. Στήριζε μια καμψία. Στίχους, μπράβο, ναι, ναι. Στήριζε τους τοίχους για να έχει λιγότερες καταστροφές ο τάφος. Να περνάει η συχνότητα του σεισμού και να μην έχουμε. Ναι. Έχει ακουστεί και αυτό. Που θα ήταν πολύ έξυπνο, φαντάσου το ότι κάποιος για να προστατεύσει δομικά τον τάφο τον σκέπασε με άμμο. Είναι ωραίο μυστήριο. Εγώ πιστεύω θα κάνουν πολλά ντοκιμαντέρ και έτσι και είναι και ο Μέγας Αλέξανδρος. Θα κάνουν και ταινία, να πούμε, αυτό το πράγμα. Θα μας στέλνει πολλές χώρες, θα μας στέλνουν φυλάκια από μακριά. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Μιλάμε για το πρότυπο όλων των αυτοκρατόρων, να πούμε. Τι να πούμε, Ιούλιος Κέσαρας, Ναπολέοντας. Να, ότι... μην ξεχνάς ότι μαυσολείο που είναι σαν τον Ντίμβο Καστά, ας πούμε, το μεγαλύτερο που υπάρχει σε Ρωμαίο αυτοκράτορα είναι 95 μέτρα. Είναι του Αύγουστου. Λοιπόν, του Αύγουστου, ναι, ναι. Του Ντίμβου Καστά είναι ο μισός από αυτό. Είναι 187 μέτρα. Λοιπόν, μιλάμε για τον Αύγουστο, που η αυτοκρατορία του εκτινόταν από την Ισπανία μέχρι τα βάθη της Ασίας, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με το... Πώς τον είδες τον κύριο Σκρέκα που ανέλαβε τη θέση του κύριου Δένδια στο Υπουργείο Ανάπτυξης? Δεν το ξέρω τον κύριο Σκρέκα. Άκουσα ότι είναι από το νομό Τρικάλων. Ναι. Είναι μία πάγια έτσι... επιλογή του Πρωθυπουργού από τον κόσμο της, του νομού Τρικάλων. Όχι ότι οι υπόλοιποι, όχι ότι ακούστηκε καλά στους υπόλοιπους που υποστηρίζουν το κοινοβουλευτικό κομμάτι μέσα στη Βουλή, αλλά ήταν μια ανελημμένη υποχρέωση του Πρωθυπουργού και έτσι και έγινε και μπήκε στη θέση του κ. Δένδια. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι είτε λιδωρήθηκαν είτε δεν επιλέχθηκαν επειδή δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Λοιπόν, για να δούμε και τον κύριο Σκρέκα στο τιμόνι του Ανάπτυξης. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό το κομμάτι. Παρακολουθούμε όλα τα θέματα από κοντά. Δεν προλάβαμε να πούμε τις απειλές για τις ελληνικές έρευνες των λογοναθράκων. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Κλείσαμε, πιστεύω, για σήμερα. Ευχαριστούμε όλες και όλους που μας ανοιχτήκατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ από το Ανεμολόγιο. Δημήτρη, καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Καλή νύχτα σας.